κύριοι εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι. 7 Μαρτίου 1948, η ημέρα που τα Δεκάνησα ενσωματώνονται επίσημα στο ελληνικό κράτος. Ο κύκλος των κατακτητών κλείνει οριστικά 6 περίπου αιώνες μετά την πρώτη εισβολή. Η θάλασσα του Αιγαίου, που γέννησε και ανάθρεψε άβολους δωρείς και πολυμήχανους γείωνες, βρέχει ξανά στεριές ελεύθερες. Οι ξένοι κατακτητές που διεκδίκησαν τα νησιά μας ήταν πολλοί. Βενετοί, Ιωαννίδες Ιππόντες, Τούρκοι, Ιταλοί, Γερμανοί και Βρετανοί. Παρά τις προσπάθειές τους, όμως, οι κάτοικοι διατήρησαν ολοζώντανη την ελληνικότητά τους, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους. Ενώ ο κύριος κορμός της ελληνικής γης μετά τον αγώνα του 1821 χαίρεται την ελευθερία του και οικοδομεί το νέο ελληνικό κράτος, οι Δωδεκανήσιοι θα χρειαστούν ένα ακόμα αιώνα αντίστασης και αγώνων κατά των κατακτητών μέχρι να έρθει η πολυπόθητη απελευθέρωση. Η τουρκική σκλαβιά κράτησε σχεδόν 4 αιώνες για να δώσει τη θέση της σε μια πιο σκοτεινή και δυσβάστακτη περίοδο για τον δωδεκανησιακό λαό. Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα νησιά το 1912. Παρά τις αρχικές τους υποσχέσεις για ελευθερία και αυτονομία, εφαρμόζουν μια σκληρή πολιτική εκμετάλλευση, προκαλώντας την αντίδραση των νησιωτών. Μετά δε την άνοδο των φασιστών στην εξουσία, προχωρούν και ένα βήμα παραπέρα, στην προσπάθεια εξιταλισμού των Δωδεκανήσεων. Απαγορεύεται η κυκλοφορία ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών. Απαγορεύεται το γαλανό χρώμα στα σπίτια ως χρώμα της ελληνικής σημαίας. Τα ελληνικά σχολεία κλείνουν και απαγορεύεται η ελληνική γλώσσα. Τα ελληνόπαιδα όμως αρνούνται να μάθουν μόνο ιταλικά. Αρνούνται να εγγραφούν στη φασιστική οργάνωση Παλίλα και αρνούνται να χαιρετούν φασιστικά. Στα κρυφά μαθαίνουν ελληνική γλώσσα και ιστορία, αλλά και την πίστη στη λευτεριά. Μετά την κατάρρευση της φασιστικής Ιταλίας και την άφηξη αγγλικών συμμαχικών δυνάμεων στα νησιά, το Σεπτέμβριο του 1943 ακολούθησε η εισβολή των Γερμανών. Με την επικράτησή τους αρχίζει μια περίοδος τρομοκρατίας και βαρβαρότητας που κράτησε 1,5 χρόνο και ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία του τόπου. Οι κάτοικοι αντιστάθηκαν με όποιο τρόπο μπορούσαν και στην πόλη και στα χωριά, γιατί γνώριζαν ότι μόνο με τόλμη κατακτιέται η ελευθερία. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις απλού κόσμου που συνελήφθη και θανατώθηκε από τους κατακτητές για τη συμμετοχή του σε δράσεις αντίσταση. Ο απλός λαός είναι ο αφανής ήρωας, αφού κατάφερε και επιβίωσε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τα ελάχιστα μέσα που είχε στη διάθεσή του, κρατώντας παράλληλα υψηλό το φρόνημά του. Το Μάιο του 1945, και ενώ σε όλη την Ευρώπη έχει συγγύσει ο πόλεμος, στα Δωδεκάνησα εγκαταστάθηκε προσωρινά με εντολή των συμμάχων αγγλική στρατιωτική διοίκηση για να κυβερνήσει μέχρι την οριστική απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης. Οι κόοι υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τους Άγγλους, γιατί ήλπιζαν πως θα συμφωνούσαν στο να γίνει σύντομα η ένωσή τους με την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, από τις πρώτες μέρες οι Άγγλοι εκδήλωσαν διαθέσεις μόνιμης κατοχής, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων του νησιού. Τελικά, στις 27 Ιουνίου 1946, οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Σοβιετικής Ένωσης, της Βρετανίας και της Γαλλίας αποφάσισαν να δοθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Απόφαση που εγκρίθηκε επίσημα το Φεβρουάριο του 1947, ενώ ακολούθησε η ψήφιση του νόμου περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα από την Ελληνική Βουλή. Η επίσημη τελετή για την ενσωμάτωση έγινε στη Ρόδο στις 7 Μαρτίου του 1948, η μέρα που καθιερώθηκε ως επέτειος μνήμης των αγώνων των Δωδεκανησίων για την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Όμως, η μνήμη μόνο δεν αρκεί. Το παρελθόν, μπροστά σε ένα παρόχλωμό και ένα μέλλον αβέβαιο, ξεφοριάζει και χάνεται. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα
να αναζητήσουμε το δικό μας ρόλο σε ένα κόσμο διαφορετικό, όχι όμως χωρίς κινδύνους και προκλήσεις. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε το δικό μας ιστορικό παρόν, ικανό να ενσαρκώνει την αγωνιστικότητα, το πείσμα και το πάθος που υπήρξαν πάντοτε η φλέβα της φυλής μας. Χρειάζεται τελικά να γνωρίσουμε βαθιά όλοι μας, εκλεγμένοι εκπρόσωποι της πολιτείας, δάσκαλοι, γονείς και παιδιά, η καινούρια έννοια που αποκτά η επέτειος της ενσωμάτωσης στη ζωή μας. Μπορούμε να ενσωματώσουμε τις ιδέες της συνεργασίας, της φιλίας, της δημιουργικότητας και της αγάπης για τον άνθρωπο. Μπορούμε να γεννήσουμε άξιους και ικανούς συνεχιστές στις ιδέες, τους αγώνες, τις επιστήμες και τον πολιτισμό. Εάν ναι, τότε είμαστε έτοιμοι να ενσωματώσουμε τις μεγάλες αλήθειες που μας δίδαξε ο τόπος και η μεγάλη θεωρία μας. Ευχαριστώ.